Εθνικές Εκλογές 2019. Νομίζω μιλάμε για την πρώτη καλεσμένη, την πρώτη υποψήφια βουλευτή η οποία περνάει τουλάχιστον για το κομμάτι των Εθνικών Εκλογών από εδώ, από την εκπομπή Κρήτη σήμερα. Πάμε ευθύς αμέσως να την καλωσορίσουμε. Είναι μαζί μας η κυρία Χρυσάνθη Καμπουράκη. Καλώς ήρθατε, κυρία Καμπουράκη. Καλώς σας βρήκα. Υποψήφια βουλευτή στο νομό Ηρακλείου με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ αρθρογράφος, εκπαιδευτικός. Σας διαβάζουμε όλοι χρόνια στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Νομίζω με την πένα σας... Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας και το βήμα που μας δώσατε να αποκαλυφθούν αλήθειες του κυβερνητικού έργου που δυστυχώς αποκρύπτονταν ή παραποιούνταν, αποσιωπούνταν σε όλη την Ελλάδα. Αφού αρθρογραφείτε, θα έχετε δει ότι γενικά είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις απόψεις, σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν... Εξασφαλίσατε ένα πλουραλισμό που εξυπηρετεί τη δημοκρατία και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Μπράβο. Και το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε και ειδικά σε μια τέτοια περίοδο, όταν μιλάμε για προεκλογική περίοδο, που αξίζει πρόσωπα, απόψεις, χαρακτηριστικά υποψηφίων να βγαίνουν προς τα έξω, έτσι ώστε ο κόσμος να επιλέξει με το όσο δυνατό πιο καθαρό μυαλό την ημέρα της κάλπης, την 7η Ιουλίου. Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν στο Zoom, κυρία Καμπουράκη. Τελευταία στιγμή στο ψηφοδέλτιο, δεν μπορώ να μην το πω αυτό, γιατί χθες ανακοινώναμε εδώ ότι τελικά θα είστε εσείς το πρόσωπο το τελευταίο, το οποίο θα απαρτίζει μετά και από την αποχώρηση της κυρίας Κορνιλίας Μακρύ, η οποία, με την οποία προέκυψε κάποιο κόλλημα. Σας βλέπουμε και από την πένα σας ότι ήσασταν έτοιμοι από καιρό. Είστε έτοιμοι για αυτό το μεγάλο αγώνα μέχρι τις 7 Ιουλίου? Είμαι έτοιμη, γιατί είναι αγώνας για την πατρίδα μας, για το μέλλον μας, για την Ελλάδα, που πρέπει να τη σηκώσουμε ψηλότερα, να υπερασπιστούμε την εθνική μας αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις κοινωνικές κατακτήσεις, τις θυσίες του λαού μας, γιατί όλα αυτά που εξασφάλισε αυτή η κυβέρνηση της εθνικής, οικονομικής και κοινωνικής σωτηρίας της χώρας μας δεν είναι παροχές. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν καλά όλοι. Δεν είναι, είναι παροχές. Ότι έχει δεχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγάλη επίθεση για το... του ελληνικού λαού, αφορούν τις θυσίες του, τους κόπους και τις αγωνίες τόσων ετών. Τη μνημονιακή περίοδο, 9 χρόνια μνημονιακής περίοδου, ο ελληνικός λαός υπέφερε και δικαιούται τις ελαφρύνσεις, δικαιούται να αποκατασταθούν αδικίες, να κλείσουμε πληγές. Δεν τα καταφέραμε όλα. Καταφέραμε πολλά. Συνεχίζουμε όμως από τις 8 του Ιουλίου για την επόμενη μέρα, για την επόμενη τετραετία, να κλείσουμε τις επόμενες πληγές, τις αδικίες που έχουν εναπομείνει και να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την πατρίδα και τα παιδιά μας. Ωστόσο, κυρία Καμπουράκη, δεν μπορώ να μην σχολιάσω και θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό το αποτέλεσμα τελικά των εκλογών της Ευρωπαϊκής Κάλπης, των ευρωεκλογών. Είδαμε μια μεγάλη διαφορά, την ψαλίδα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας να ανοίγει κατά πολύ. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένας ιονός τελικά για το τι μπορεί να συμβεί στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου, αλλά πιστεύετε ότι είναι αναστρέψιμη όλη η διαφορά? Είναι αναστρέψιμη, γιατί το έργο το κυβερνητικό που έχει γίνει είναι τόσο σπουδαίο, τόσο μεγάλο, που θα γραφεί αυτή η τετραετία στην ιστορία. Διανύσαμε μια ιστορική περίοδο. Έγιναν πάρα πολλά, σε όλους τους τομείς. Τα 4 αυτά χρόνια γίνανε έργα που δεν έγιναν τα 40 προηγούμενα χρόνια. Και αυτό το βλέπουν οι Έλληνες καθημερινά σε όλα τα επίπεδα. Στην παιδεία, στην υγεία, στην κοινωνική ασφάλιση, στα έργα υποδομών, στον ψηφιακό εξυγχρονισμό του κράτους μας, σε όλους τους τομείς, στην ενεργειακές υποδομές. Μετατρέψαμε τη χώρα σε ένα ενεργειακό κόμβο. Αξιοποιήσαμε τα πλεονεκτήματα της χώρας, τη γεωπολιτική της θέση, εξυψώσαμε τη χώρα στην ευρωπαϊκή σκηνή και στο διεθνές προσκήνιο και οι Έλληνες μπορούν να νιώθουν ασφαλείς, διότι εξασφαλίσαμε μία σημαντική θέση στην Ελλάδα που αφορά την ασφάλεια, τη σταθερότητα, τη μετατρέψαμε σε πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην νοτιοανατολική ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, μια ασταθή περιοχή, και όμως η Ελλάδα ανάγεται σε πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας. Εξασφαλίσαμε ειρηνικές σχέσεις
με τους γειτόνους μας, μέσα από την ιστορική συμφωνία, τη συμφωνία των Πρασπών. Διασφαλίσαμε την ειρήνη στα Βαλκάνια. Αναγάγαμε την Ελλάδα σε πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που εξασφαλίσαμε, ναι, και στον εξωτερικό τομέα και στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Ωστόσο, μιλήσατε για κάποια πράγματα τα οποία έγιναν τα 4 χρόνια που ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην εξουσία. Αυτή τη φορά όμως, κυρία Καμπουράκη, ποιο είναι το διακύβευμα των εθνικών εκλογών? Το διακύβευμα είναι να συνεχίσουμε το έργο σε όλους τους τομείς, εκεί που το αφήσαμε, χωρίς διακοπή. 8 Ιουλίου συνεχίζουμε για την επόμενη τετραετία μέσα από έναν νικηφόρο αγώνα που θα τον εξασφαλίσει ο ελληνικός λαός στις 7 Ιουλίου, διότι ξεκινάμε με άδειες κάλπες τις οποίες θα γεμίσει ο ελληνικός λαός στις 7 Ιουλίου για να συνεχιστεί η ανωδική πορεία οικονομικής και κοινωνικής ανάταξης της χώρας μας. Θέλω να προσωποποιήσω λίγο την κουβέντα μας. Θέλω να πάμε στην Χρυσάνθη Καμπουράκη, στο πρόσωπο της κυρίας Καμπουράκη. Και ποια νομίζετε τελικά ότι είναι εκείνα τα δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα σας, των απόψεών σας, της πολιτικής σας σκέψης, τα οποία θα σας κάνουν τελικά να διαφέρουν λίγο από ενδεχομένως κάποιους συνυποψηφίους σας και που τελικά θα αποτελέσουν εκείνο τον παράγοντα που θα καθορίσει την κίνηση του ψηφοφόρου την ημέρα των εκλογών? Να πω αρχικά ότι ο αγώνας είναι συλλογικός. Δίνουμε ένα αγώνα για την Ελλάδα, για το μέλλον αυτού του τόπου που πρέπει να διασφαλιστεί. Δεν πρέπει να γυρίσει πίσω η χώρα. Δεν πρέπει να γυρίσει πίσω στα σκοτεινά χρόνια των μνημονίων, στον εναγκαλισμό του Δουνουτού. Διότι η Νέα Δημοκρατία μας παρουσιάζει ένα πρόγραμμα το οποίο το έζησε ο ελληνικός λαός και απέτυχε. Οδήγησε τον ελληνικό λαό στην βίαιη φτωχοποίηση. Έχασε 2010-2014, η Ελλάδα έχασε το 1/4, το 25% του εθνικού της πλούτου. 63 δισεκατομμύρια λιτότητα επιβλήθηκε στον ελληνικό λαό. Ύφεση, υπερδανισμός. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι βγήκαμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Όπως υπήρξε η δέσμευση από αυτή την κυβέρνηση, υλοποιήθηκε. Ακριβώς, και μάλιστα υλοποιήσαμε πολύ περισσότερα από ό,τι υποσχεθήκαμε. Διότι υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα ελαφρύνσεων που πραγματικά δεν θα μπορούσε να το φανταστεί το 2015 το τι ελαφρύνσεις, τι ανακούφιση του ελληνικού λαού θα μπορούσε να επερχόταν. Το 2019 δεν θα μπορούσε κανείς να το φανταστεί. Βρισκόμαστε σε ρυθμούς ανάπτυξης 2,6% και έχουμε κερδίσει την πρωτιά την ευρωπαϊκή. Η οικονομία μας πάει από το καλό στο καλύτερο. Σε όλους τους τομείς φαίνεται αυτό. Ο τουρισμός μας, σε όλους τους τομείς, οι εξαγωγές μας, ρεκόρ σημειώνουν. Θέλω λοιπόν να πω ότι εμείς δίνουμε ένα αγώνα συλλογικό για όλους αυτούς τους τομείς που πρέπει να συνεχίσουμε την ανωδική πορεία για να εξασφαλίσουμε ακόμα περισσότερα στον ελληνικό λαό και να καλυτερεύσουμε, να βελτιώσουμε την καθημερινότητά του. Αυτή είναι, αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών. Δίνουμε ένα αγώνα να καλυτερεύσουμε την καθημερινότητα του πολίτη. Γιατί το δικαιούται. Υπηρετούμε τις ανάγκες αυτού του λαού. Υπηρετούμε τους πολλούς, την κοινωνική πλειοψηφία και γι' αυτό είμαστε σε αυτόν τον αγώνα και δίνουμε αυτόν τον αγώνα με όλο μας το πάθος, με όλο μας το μεράκι, με όλη μας την πίστη και την αισιοδοξία και γι' αυτό είμαι και εγώ σε αυτόν τον όμορφο, δύσκολο μα όμορφο αγώνα. Ήσασταν απολύτως σαφείς και θέλω να σας κάνω μία ακόμα ερώτηση, γιατί την επομένη των εκλογών ενδεχομένως να συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στην κυβέρνηση. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, η Χρυσάνθη Καμπουράκη πώς οραματίζεται, ποιες είναι οι απόψεις, οι ιδέες που μπορεί να ρίξει το τραπέζι αναφορικά με τον τόπο μας, το Ηράκλειο, την Κρήτη μας? Υπάρχει στο πλάνο σας έτσι μία λογική σειρά των προτάσεών σας που θα αλλάξουν ενδεχομένως το προφίλ του νησίου μας και του Ηρακλείου, του νομού? Αυτό το προφίλ, η αλλαγή αυτού του προφίλ προωθείται τώρα και τα 3 τελευταία χρόνια από την κυβέρνησή μας. Έχουν γίνει αυτά τα τελευταία 3 χρόνια τόσα έργα και έχουν μπει σε μία τροχιά
υλοποίησης, άλλα περατώσαμε και τα παραδώσαμε και άλλα είναι στην τροχιά υλοποίησης και άλλα ξεκινούν τώρα, τα οποία θα αλλάξουν το προφίλ και τη θέση του νησιού μας, που δικαιούται η Κρήτη τόσες δεκαετίες, αλλά ήταν στο περιθώριο της πολιτικής ζωής, παραγωνισμένη. Μόνο το δρόμο Μεσαράς, να αναφέρω, 25 χρόνια περίμενε. Περίμεναν οι κάτοικοι της Μεσαράς αυτό το δρόμο. Αυτός ήταν εμπεγμός των πολιτών και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα, κύριε Κουμαντάκη, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να εμπέζουμε τον κρητικό λαό και τον ελληνικό λαό. Αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση των μεγάλων έργων. Αυτά που υπόσχεται τα υλοποιεί άμεσα. Λίγα λόγια, πολλά έργα. Οφείλουμε πολλά περισσότερα και στον κρητικό λαό και στον ελληνικό λαό συνολικότερα. Αλλά με την ψήφο του ελληνικού λαού 7 Ιουλίου θα συνεχίσουμε να περατώσουμε όλα αυτά τα μεγάλα έργα, τα οποία ειδικά για την Κρήτη είναι συνόλου 7 δισεκατομμυρίων. Αυτά τα ποσά και τα έργα δεν τέθηκαν ποτέ στην ατζέντα, στην πολιτική ατζέντα της Κρήτης. Και ο κρητικός λαός έχει πολλά παράπονα δικαίως, γιατί είναι ο πιο παραγωγικός της Ελλάδας και ο πιο παραγωνισμένος, χωρίς οδικό δίκτυο, χωρίς ΒΟΑΚ. Μόνο να σκεφτείτε, 150 θύματα κάθε χρόνο θρηνούμε στο ΒΟΑΚ. Γιατί? Από εγκληματικές παραλήψεις. Αδράνειας. Είναι παραλήψη, η αλήθεια είναι αυτή, η αδράνεια που υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια και νομίζω ότι ο βόρειος αττικός άξονας θα βρεθεί στο επίκεντρο. Λαός πλέον διεκδικεί δυναμικά. Έτσι. Με αυτή την κυβέρνηση και θα τα καταφέρουμε. Και θα αναγάγουμε την Κρήτη σε πραγματικά πρωτεύουσα της Μεσογείου. Αυτό είναι το όραμά μας για την Κρήτη. Γι' αυτό θα παλέψουμε συνολικά όλοι μαζί για να εξυψώσουμε τη χώρα μας και να εξασφαλίσουμε, να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την αξιοπιστία της χώρας μας, η οποία είχε φτάσει στον ΑΔΥΡ. Την παραλάβαμε σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο αναξιοπιστίας. Δεν μας εμπιστευόταν. Οι επενδυτές, οι αγορές, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας. Ήμασταν για αυτούς οι ντεμπέληδες Έλληνες που τρώγαμε τα χρήματά τους. Τώρα προσπάθησε αυτή η κυβέρνηση και άλλαξε αυτό το πρότυπο του Έλληνα. Είναι ο Έλληνας ο περήφανος που εργάζεται και πιο πολλές ώρες από τον κάθε Ευρωπαίο. Επομένως, αξίζει ό,τι καλύτερο. Και η δική μας κυβέρνηση υπηρετεί τον ελληνικό λαό, την κοινωνική πλειοψηφία και θα αφοσιωθούμε σε αυτή την αναβάθμιση της χώρας μας και την καλύτερη ζωή, την εξασφάλιση μιας καλύτερης καθημερινότητας για τον ελληνικό λαό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Χρυσάνθη Καμπουράκη, υποψήφια βουλευτής στο νομό Ηρακλείου με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Καμπουράκη, να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Πάρα πολύ. Μεγάλος ο αγώνας και εδώ είμαστε. Ενδεχομένως να ξαναέχουμε άλλο ένα ραντεβού μέχρι τις 7 Ιουλίου. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας και το βήμα που μας δίνετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.